Πολύ καλημέρα σας, κύριε Καζάκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ο τόπος άλλαξε σελίδα. Αριστερή κυβέρνηση πλέον. Ναι. Έτσι, τουλάχιστον ξέρω, ναι, ο κεντρικός κόρμος, ο πυρήνας. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αριστερή, τι λέτε. Ξέρω εγώ, άφηστε λιγάκι να δούμε. Αν και τώρα το αριστερός δεξιός ξέρετε ποιο είναι. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, με το να λες αριστερός-δεξιός, ναι, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχω δει δεξιούς με πολύ πιο ριζοσπαστική σκέψη και πιο πατριωτική διάθεση από πολλούς αριστερούς. Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε κρατάτε και επιφυλάξεις, έτσι. Βέβαια. Κρατάτε επιφυλάξεις. Τώρα, για πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η κυβέρνηση τι υποχρέωση έχει το άμεσο χρονικό διάστημα να κάνει όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας έναντι των εταίρων, δηλαδή, εννοώ, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, έχει ορισμένες κομβικές ημερομηνίες μπροστά της. Ναι. Έτσι, δηλαδή, έχουμε για παράδειγμα χθες, είχαμε για παράδειγμα μια άτυπη σύνοδο για το ECOFIN. Το Eurogroup λέτε τώρα, για το Eurogroup. Όχι. Ναι. Μιλάμε για το ECOFIN. Δηλαδή, οι Υπουργοί Οικονομικών, ναι, ναι, συναντήθηκαν σε μια συνάντηση πριν τη σχεδιαζόμενη συνάντηση στις 12 Φεβρουαρίου που θα γίνουν οι ηγέτες. Ναι, ναι. Και πήγε βεβαίως ο κύριος Γκίκας Χαρδουβέλης. Παρατηρητής, φαντάζομαι. Θα μεταφέρει. Όχι. Συνεννοήθηκα με τον κύριο Δραγασάκη, λέει, να εκθέσει τις θέσεις της Ελλάδας. Τώρα, πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση που φεύγει να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ECOFIN? Τι είναι αυτό πάλι? Αυτά του Δραγασάκη και του κύριου Τσίπρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, ο κύριος Δραγασάκη συνεννοήθηκε με τον κύριο Χαρδούβελη για να μεταφέρει τη θέση της Ελλάδας. Αυτό τουλάχιστον έχει υποθεί υπόθηκε και από τον κύριο Χαρδούβελη και από τον τύπο. Έτσι βγήκε στον τύπο. Ότι λέει, τηλεφωνήθηκαν, τα συμφωνήσανε και πήγε. Λέτε. Τώρα, γιατί θα έπρεπε να πάει και θα μπορούσε να πει η νέα ελληνική κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε τώρα θα. Συγκροτείται το νέο κυβερνητικό σχήμα, οπότε δεν θα έρθει, ναι, ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί έτσι ή αλλιώς ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας αλλά και ο επικεφαλής της Ελλάδας, πρωθυπουργός, δεν έχουν ισότιμη θέση στις συνόδους, διότι είναι υποκαθεστώς μνημονίου, δηλαδή είναι επίσημα υποκαθεστώς που προβλέπεται συγκεκριμένο πρόγραμμα και με βάση αυτό δεν έχει ψήφο σε αυτά τα πράγματα. Οπότε κάθεται στην. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Όταν κάθεται στον προθάλαμο και του λένε τι συζητάνε οι άλλοι. Τότε γιατί να πάει? Μάλιστα. Ας προετοιμαστεί για τις 12 Φεβρουαρίου. Δεν ξεκινήσαμε καλά, ναι. 12 Φεβρουαρίου που είναι η συνάντηση στις Βρυξέλλες. Και βεβαίως δεν θα πάει εκεί. Οφείλει να μην πάει εκεί όπως πήγαινε ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι, ναι. Ανεξάρτητα τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, είναι πρόσωπος ενός κράτους. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Αυτό είναι στις 12 Φεβρουαρίου. Στις 16 Φεβρουαρίου γίνεται ειδική σύνοδος του Eurogroup για να συζητηθεί η Ελλάδα. Μάλιστα, 16 Φεβρουαρίου. Στις 28 Φεβρουαρίου τώρα λύγει το πρόγραμμα που έχει επεκταθεί κατά 2 μήνες. Ξέρετε, το πρόγραμμα το υφιστάμενο μνημόνιο δηλαδή. Ναι, ναι. Και μας χρωστάνε και 1,8 δισεκατομμύρια με δάνεια, αλλά τα οποία λένε ότι δεν πρόκειται να τα δώσουν εάν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Τρόικα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε είναι δύσκολο το επόμενο χρονικό διάστημα. Αξιολογήσεις. Και μέσα στο Μάρτιο πρέπει να βρεθούν 4,3 δισεκατομμύρια μόνο για ληξιπρόθεσμα ομόλογα. Μόνο για λήξη πρόθεσμα. Ναι, γιατί υπάρχουν και τόκοι. Και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα τώρα, κύριε Καζάκη? Αυτό περιμένουμε την κυβέρνηση να μας πει. Αμάν, μάλιστα. Δηλαδή, εγώ τι θα περίμενα? Θα περίμενα πρώτον. Σήμερα η κυβέρνηση έτσι αλλιώς ορκίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι? Σήμερα, σήμερα. Ναι, σήμερα ορκίζεται. Εγώ θα περίμενα μέχρι την Παρασκευή. Ναι, ναι. Που θα ανοίξει η Βουλή να έχουμε. Αλλά και πριν από το άνοιγμα της Βουλής. Κατάθεση συγκεκριμένου σχεδίου για το πώς που θα έπρεπε να έχει δύο άξονες. Το πρώτο ζήτημα είναι αναθεώρηση προϋπολογισμού. Αναθεώρηση προϋπολογισμού. Βέβαια, δεν μπορούμε να πάμε με τον προϋπολογισμό που έχει καταθέσει προσέξτε ο κ. Χαρδούβελης. Προσέξτε όμως τι είδαμε εδώ. Επιβεβαιώνονται οι οικονομικοί παράγοντες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το έλλειμμα για το 2015. Ναι. Η κυβέρνηση Σαμαρά έλεγε 700 εκατομμύρια. Ναι. Οι απέξω λέγανε 2,7. Εχθές
ανακοινώθηκαν 3,1 δις. Ναι, 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 μα είναι σαφές και δεν είναι μόνο αυτό. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα. Άρα πρέπει να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός. Πρέπει να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός για πολλούς λόγους. Δηλαδή, για μισό λεπτό, ναι, μας έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα καταργηθούν μια σειρά φόροι που δικαίως πρέπει να καταργηθούν. Έτσι πρέπει. Βεβαίως. Από την άλλη μεριά όμως, πρέπει κάτι να αντικαταστήσει στα έσοδα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Υπάρχει το τεράστιο βάρος των φορολογικών χρεών στους Έλληνες πολίτες. Ναι. Υπάρχει αυτό που μας έχει πει ο ίδιος πάλι ο Τσίπρας, ότι θα καταγραφεί στο οφείλει να καταγραφεί στον προϋπολογισμό η απέτηση τουλάχιστον του κατοχικού δανείου προς τη Γερμανία. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να καταγραφούν σε ένα προϋπολογισμό. Πώς θα πηγαίνουμε στα τυφλά. Δεν πρέπει όμως πρώτα να ορκιστεί η κυβέρνηση για να δούμε αν θα γίνουν αυτές οι ενέργειες. Αυτό λέω. Σήμερα ορκίζεται. Αυτό λέω. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς, ποιο είναι το σχέδιο. Ο κύριος Τσίπρας την ημέρα των εκλογών μας είπε ότι σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε τεκμηριωμένες προτάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία. Άκουγα χθες τον κύριο Βίτσα να λέει ότι η ακύρωση του μνημονίου είναι εντολή από τον ελληνικό λαό. Σωστό. Σωστό. Με μια διαφορά όμως. Τι εννοούμε ακριβώς. Δηλαδή, με συγχωρείτε, έτσι ή αλλιώς το μνημόνιο που υπέγραψε ο κύριος Σαμαράς, ναι, ναι, λήγει 28 Φεβρουαρίου. 28, ναι. Ναι. Οπότε το θέμα μας είναι τι αντικαθιστά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αν πάμε σε μια καινούριο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να το ονομάσουμε Μπουλκουμέ, δεν ξέρω και εγώ πώς θα το ονομάσουμε. Μπουλκουμέ. Ναι, Μπουλκουμέ, ξέρω εγώ, τι θέλετε. Λοιπόν, το θέμα μας είναι, ναι, τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Yeah. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο κύριος Τσίπρας στις δηλώσεις του, σε επινίκιες δηλώσεις του, και δικαίως πολύ χαρούμενος και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Και αυτή ήταν η αυτό μας έχει προσφέρει μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας και οφείλουμε να το ομολογήσουμε και το αναγνωρίσουμε. Ναι. Η χαρά να τους δούμε να τσακίζονται, να γκρεμοτσακίζονται από την κυβέρνηση ή κυβερνώντες. Ναι. Αυτό μέχρι στιγμής. Όμως μέσα στη δήλωσή του είπε το εξής. Ότι έχουμε τεκμηριωμένες προτάσεις, δεν τις έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα δείγμα. Ελπίζω να τις δούμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Και ότι θα επιδιώξουμε με διαπραγματεύσεις αμοιβαία οποφελή, βιώσιμη και δίκαιη λύση για το ζήτημα για το πρόβλημα της Ελλάδας. Ναι. Και εγώ αναρωτιέμαι, πας ως πρόβατο στους λύκους να διαπραγματευτείς δίκαιη και αμοιβαία οποφελή και βιώσιμη λύση για το δικό σου πρόβλημα? Για μισό λεπτό δηλαδή, για θα τρελαθούμε. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν να σε... Τι πάμε να κουβεντιάσουμε με τους λύκους, ποιος θα είναι το φαγητό και πώς θα το φάμε? Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα. Ο κύριος Βαρουφάκης μόλις χθες έκανε μια εντύπωση. Φέρεται ως υπουργός οικονομικών, δεν ξέρω. Πώς την έκανε αυτή τη δουλειά, στο BBC δεν λέτε? Ναι, ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει. Πρώτον, είναι ψεύτης. Και το λέω ξεκάθαρα και ανοιχτά και είναι ψεύτης. Και δεν μπορεί αυτός να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Γιατί ρε γαμότο μου, δεν το πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες τα 240 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι πάτημα σε έναν διάλογο που γίνεται και έχει γίνει φυσικά. Λέει, πώς είναι δυνατόν να γίνει κούρεμα χρέους, όταν αυτή τη στιγμή οι λαοί των 28 κρατών ξέρουν ότι δανείζουν στον Έλληνα για να ζήσει. Θα δεχθεί? Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Λοιπόν, να σας πω τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα? Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Από το σύνολο των 240 δισεκατομμυρίων, μόνο τα 55,2 δισεκατομμύρια δόθηκαν από τα κράτη. Μόνο τα 55? Τα 55,2. Καλά, εδώ σε μεγάλα κανάλια υποτίθεται με γνώστες, οικονομικούς αναλυτές, δημοσιογράφους, όταν τους λέγανε ότι το 80% του χρέους μας είναι από τους λαούς της Ευρώπης, γιατί δεν αντιδρούσαν? Είναι ψέμα, είναι ψέμα. Πόσες φορές θα το φωνάξω? Λοιπόν, σας λέω τα επίσημα στοιχεία, δεν είναι δικά μου αυτά. Ναι, ναι. Επίσημα στοιχεία. Τα κράτη λοιπόν δάνεισαν στην Ελλάδα, ναι, και όχι τα 28 που λέει αυτός ο κύριος. Ναι, ναι. Έτσι, μιλάμε για τα 16. Γιατί η Σλοβενία αρνήθηκε και δικαίως. Λοιπόν, τι να σου δώσει 16, η Σλοβενία? Ναι, αυτό λέω. Μα δικαίως, γιατί να πάρετε από μένα, είπε. Ναι. Λοιπόν, τα 16 μας έχουν δανείσει 55,2 δισεκατομμύρια. Τα 16. Τα 16. Ναι. Κράτη, λοιπόν, από τα 240. Mm. Αυτά όμως δεν τα δάνεισαν με επιτόκια με 1 και 2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο επιτόκιο που δανείζεται Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία. Δηλαδή κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Yeah. Δεύτερο, πολύ σημαντικό.
οι αναλύσεις που υπάρχουν και έχουν καταδειχθεί στη Γερμανική Βουλή, παρακαλώ. Ναι. Λένε ότι η Γερμανία τα 3 χρόνια της κρίσης από την Ελλάδα έχει κερδίσει, λόγω ακριβώς αυτής της χρεοκοπίας Ελλάδας, πάνω από 75 δισεκατομμύρια. Σωστό. Ενώ έχει δανείσει την Ελλάδα 15,6 δισεκατομμύρια. Ποιος χάνει? 15,6 δάνεισε η Γερμανία στην Ελλάδα και έχει κερδίσει μέχρι σήμερα 75. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος χάνει, γιατί λέμε τέτοια πράγματα? Άρα δηλαδή, γιατί να μην θέλει η Γερμανία να συνεχίσει το πρόγραμμα η Ελλάδα? Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Και μάλιστα δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος πρόσφατα πριν 2 μήνες μίλησε στη Γερμανική Βουλή και λέτε, μην είσαστε χαζοί. Εάν η Ελλάδα δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση, εμείς δεν θα είχαμε τα μηδενικά επιτόκια δανεισμού και δεν θα γλιτώναμε πάνω από 75 δισεκατομμύρια σε διαφορά τόκων. Ορίστε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, του ελληνικού κράτους, να υιοθετεί τη χειρότερη μορφή προπαγάνδα σε βάρος του Έλληνα. Και αυτός θα είναι αύριο υπουργός ή τέλος πάντων στην οικονομική ομάδα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν το ξέρω προσωπικά. Ναι. Αλλά είναι δυνατόν να με εκπροσωπήσει ο κύριος αυτός? Εμένα και τα παιδιά μου. Ναι. Θα τρελαθούμε τελείως και να το πούμε και το τελευταίο. Ναι, με συγχωρείτε δηλαδή. Ορίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, και το τελευταίο. Ωραία. Χρωστάμε στα κράτη 55,6 δισεκατομμύρια. Ωραία. Ποιος μας εμποδίζει να κάνουμε διαπραγμάτευση με το κάθε κράτος ξεχωριστά και να του πούμε, έλα εδώ ρε φίλε. Εσένα σε βάλανε να μου δώσεις λεφτά, αλλά στην πραγματικότητα δεν τα έδωσε εμένα. Στις γερμανικές τράπεζες τα έδωσες. Γιατί αυτοί ήταν οι δανειστές μου. Ναι. Οπότε, με βάση ακόμη και το κοινοτικό δίκαιο, αυτή η πράξη θεωρείται παράνομη, γιατί πρόκειται για έμεση κρατική ενίσχυση τραπεζών. Στην ουσία, αυτό είναι, διότι αν μονομερώς γίνονταν κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα το ενέκρινε. Αμα ακριβώς. Ήταν υποχρεωμένη να μην το εγκρίνει, διότι δεν το προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, η ΣΛΕ, δηλαδή η συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε τι κάνανε? Στην αρχή κλείσανε συμφωνία διακρατική με την Ελλάδα, δώσανε τα πρώτα λεφτά για να ξεμπλοκάρουν οι δικές τους τράπεζες και να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλογα, ναι. Και μετά μας χώσανε στην Άβυσσο. Ξεφορτωθήκανε τα ελληνικά ομόλογα και μετά εμείς πληρώναμε τη διάσωση των γερμανικών των γαλλικών τραπεζών. Γιατί να μην πας στη Σλοβενία και να της πεις, όχι να αντιμετωπίσεις και τα 16 κράτη μαζί. Λέω, να πας στη Σλοβενία ή στον οποιονδήποτε, στην Πορτογαλία παράδειγμα, και να τους πει, κοιτάξτε να δεις, μας χρησιμοποίησαν για να διασώσουν τις τράπεζές τους. Κάνουμε μια συμμαχία να τους τα ζητήσουμε πίσω. Μάλιστα. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, δηλαδή είναι τόσο παλαβό? Είναι ποτέ δυνατό να βάλω εγώ την Πορτογαλία με τη Γερμανία στο ίδιο τσουβάλι, που η Γερμανία κερδίζει τρελά, έχει ξεχρεώσει τις δικές της τράπεζες, το ίδιο και η Γαλλία, το ίδιο και η Ολλανδία, ενώ οι άλλοι πληρώνουν? Νομίζω ότι εδώ πλέον τα πράγματα βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο και θα αποδειχθεί, εάν και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό αν θέλετε, με αυτό το μανδύο, τον οποίο και κέρδισε τις εκλογές, ναι, ή θα τον απεκδηθεί, ή θα κυκλοφορεί με αυτόν και θα υποστηρίξει λοιπόν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, και τις υποσχέσεις του στον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι αλλιώς. Αυτός οφείλουμε, είναι η κυβέρνηση, κύριε Καζάκη. Οφείλουμε σαν Έλληνες πολίτες να είμαστε με το όπλο παραπόδα από εδώ και μπρος. Μεταφορικά το λέω, με καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, ναι. Πρέπει να επαγρυπνούμε. Εάν κοιμηθούμε έστω και για λίγα λεπτά, το αυτοκίνητο θα στοκάρει έξω από το δρόμο και θα βρεθούμε στον κρεμό. Μάλιστα. Πρέπει να επαγρυπνούμε, γιατί να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Τι διαφέρει η δήλωση αυτή στο BBC του κύριου Βαρουφάκη από αυτό που έλεγε ο Παπανδρέου και ευτυχώς βρέθηκε εκτός κοινοβουλίου και τελείωσε πλέον στα άχρηστα που λέμε, έτσι? Λοιπόν, όταν μας έλεγε διεφθαρμένους και σαν λαό και χώρα. Ναι, 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 ναι. Πέστε μου εσείς, σε τι διαφέρει? Μόνο στο λεκτικό. Απλά ο κ. Παπανδρέου ήταν πολύ πιο εσχρός στον τρόπο επιλογής εκφράσεων. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Οι Ευρωπαίοι δηλαδή μας επιδοτούν για να ζήσουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε διεφθαρμένοι, επέτες. Φοβερό. Και το έχουμε από υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση. Μάλλον να μην το χρεώσουμε σε όλους, δεν είναι σωστό. Ναι. Από κάποιον ο οποίος θα είναι στο οικονομικό επιτελείο διαπραγμάτευσης αριστερής κυβέρνησης. Τότε να φύγουμε από αυτή τη χώρα, με συγχωρείτε, δηλαδή, αν αυτή είναι η επιλογή μας. Μάλιστα. Οπότε, τώρα τα πράγματα αρχίζουν και στην ουσία, δηλαδή, τώρα μπαίνουμε. Βέβαια.
τώρα, από εδώ και μπρος, θα κριθεί σε τι χώρα ζούμε. Υπάρχει περίπτωση να μας αναγκάσουν να φύγουμε? Όχι, δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει... Ακούστε, ακούστε κάτι. Εάν η Ελλάδα φύγει, ναι, έχει τελειώσει το ευρώ. Γιατί το λέτε, αυτό? Θα σας πω για ποιο λόγο. Ναι, ναι. Ήδη το ευρώ πνέει τα λίστια. Πώς να το πούμε. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είχε δημοσιεύσει πριν μερικούς μήνες το Economist. Ναι, με το ευρώ σαν παπαγάλος που είχε, είναι τέζα. Ναι. Του έχουν βάλει μια, ναι, μια διασωλήνωση από την ΕΚΤ με το, ναι, χρήμα που στέλνει η ΕΚΤ, ναι, και λέει και την Μέρκελ από πάνω να λέει, α, μην το βλέπετε έτσι, ξεκουράζεται. Λοιπόν, το ευρώ έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει και μόνο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, πηγαίνει, mm, σε πρόσθετη κοπή χρήματος, έστω και αν είναι ηλεκτρονικό και, ναι, έστω και αν προορίζεται για την αγορά ομολόγων, ναι, ναι, στην Ευρώπη. Έχει τελειώσει γιατί καταπατά βασική αρχή και πρόβλεψη της συνδίκης του ΜΑΡ. Δηλαδή σήμερα κόβουμε ηλεκτρονικό χρήμα για χαρτιά και μόνον. Έτσι, μπράβο, και όχι ακριβώς για πράγμα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και μάλιστα ξέρετε τι είναι. Αυτό απαγορευόταν από τη συνδίκη του Μάστερ. Και μάλιστα αν διαβάσετε όλη τη φιλολογία πριν από το μπούμε στο ευρώ, ναι, αυτό μας λέγανε ότι αποκλείεται μέσα στο ευρώ να συμβεί. Αποκλείεται. Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι νόμος πλέον να γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει. Γι' αυτό σας λέω, έχει πεθάνει. Το θέμα μας είναι, ναι, λοιπόν, αν σε τέτοιες συνθήκες, λοιπόν, έστω και μια χώρα σαν την Ελλάδα αποφασίσει να φύγει, ναι, έχει τελειώσει το ευρώ. Και α, δηλαδή, εμείς μπορούμε να αποχωρήσουμε, να πούμε, παιδιά, γεια σας. Δεν θα μας κοστίσει απολύτως τίποτα. Και πώς θα ζήσουμε? Μα είναι πολύ απλό, αξιοποιώντας επιτέλους τη δουλειά των Ελλήνων και τα παραγωγικά πλεονεκτήματα που έχουμε και που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή μέσα στο ευρώ να τα αξιοποιήσουμε. Εθνικό νόμισμα, βεβαίως, έτσι. Εθνικό... Με χρηματοδότηση εθνικού νομίσματος, βεβαίως. Αλλά δείτε όμως κάτι. Όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή που έχουν εθνικό νόμισμα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι πάνε οι ευρώ στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί, μα γι' αυτό και δεν μπαίνουν. Δηλαδή η Αγγλία με τίποτα. Σουηδίες και τα λοιπά δεν θέλουν καν να τα ακούσουν. Πέστε μου, ποιο είναι το θέμα με το εθνικό νόμισμα? Με το εθνικό νόμισμα μπορεί να πας και χειρότερα από ό,τι με το ευρώ. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αλλά είναι σίγουρο επίσης ότι μπορεί να πας και πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να πας με το ευρώ. Στην κατάσταση που είμαστε, μπορούμε να το παίξουμε κορώνα γράμματα? Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να καταραίει η γαλλική οικονομία, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ναι, μέσα στο ευρώ. Να σου λέει η Ολλανδία ότι εγώ έχω έτοιμο σχέδιο, plan B, να πάω στο Φιωρίν. Στο δικό της εθνικό νόμισμα. Ναι, 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 αυτό το διάβασα προχθές, ότι ετοιμάζεται η Ολλανδία να μας πει γεια σας, αλλά την κρατάει η Γερμανία. Ακριβώς. Και πέστε μου εσείς τώρα, εμείς που είμαστε ο τελευταίος τροχός αμάξης, να μην πω τίποτα χειρότερο. Το 2% του ΑΕΠ, παρακαλώ. Ναι. Είναι ποτέ δυνατόν να μην έχουμε τουλάχιστον plan B? Έτσι είναι. Μας κρατάνε μέσα γιατί οι βιομηχανίες τους πρέπει να ζήσουν, κύριε Καζάκη. Και πρώτα και κύριε, οι τράπεζες. Οι τράπεζες. Ναι, ναι. Οι τράπεζες. Αυτή τη στιγμή, ναι, μια ανάλυση που διάβαζα σήμερα το πρωί, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ξεφορτωθεί 7,5 τρισεκατομμύρια τοξικά παράγωγα. Άκου να δεις τώρα με τι τα παίζουν. Τα οποία τα φορτώσανε στον Κοσμάκη, ναι, με τη μορφή λιτότητας και περικοπών. Ναι, ναι. Έτσι. Τα τοξικά ομόλογα πληρώνει ο Νότος στην ουσία. Βεβαίως. Ναι. Είναι ποτέ... Άμα συνεχίσουμε έτσι, θα ζήσει κανένας. Λες και είναι δικό μας χρέος. Με αυτό. Θα ζήσει κανένας για να σωθούν οι τραπεζίτες, δηλαδή. Φοβερό. Φοβερό. Από τη στιγμή που η πολιτική έδωσε την θέση της στις αγορές, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Ναι. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.